Λοιπόν, πάμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για το διαφαινόμενο, να πω, έγκλημα στο Μεσολόγγι, για τις έρευνες που γίνονται εκεί με τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, ιδιωτικό ερευνητή, ο οποίος δουλεύει για την οικογένεια του αγνοούμενου 30χρονου Μπάμπη. Κύριε Τσούκαλη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τα Γιάννενα. Καλησπέρα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και καλή χρονιά. Καλησπέρα. Να είστε καλά, κύριε Τσούκαλη. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε απόψε το βράδυ, πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, πού βρίσκονται οι έρευνες? Οι έρευνες συνεχίζονται. Υπάρχουν κάποιες ραγδαίες εξελίξεις που δεν είναι της παρούσης να τις ανακοινώσουμε, μόνο και μόνο για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στις διοικητικές και ανακριτικές αρχές. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με την αδερφή του Μπάμπη. Mm-hmm. Δυστυχώς, παρότι μιλάτε με έναν άνθρωπο που πάντα θέλει να σκέφτεται το θετικό σενάριο, στην προκειμένη περίπτωση το αρνητικό σενάριο φαίνεται ότι πλειοψηφεί, άλλωστε αυτό πιστεύει και η οικογένεια. Δυστυχώς, υπάρχει ένας άνθρωπος στο κάδρο, ο φίλος εντός εισαγωγικών του Μπάμπη. Ο 50χρονος Κρεοπόλης, έτσι. Ο 50χρονος Κρεοπόλης, ο οποίος δυστυχώς φαίνεται ότι έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια, διότι στις προσαγωγές που ακολούθησαν μετά την εξαφάνιση, σε κάθε κατάθεση όλο και κάτι διαφορετικό λέει. Και βέβαια, έχει αντιφάσεις. Έχει αντιφάσεις πολλές. Πολλές αντιφάσεις και βέβαια επικαλείται και την απώλεια μνήμης. Ρητορικά το λέω. Ναι. Γιατί για παράδειγμα ένα ολόκληρο κενό μιας ώρας δεν θυμάται που ήταν, δηλώνοντας ότι είχε κάνει χρήση ουσιών και δεν θυμάται. Μάλιστα. Το ξεκινούνται αυτά τα πράγματα. Να είστε βέβαιοι, ναι, με γιατρούς, ψυχιάτρους που έχω μιλήσει, ακόμη και αν κάνεις χρήση δεν ξεχνάς κάποια ενέργεια ή τι έκανες για μια ολόκληρη ώρα. Mm-hmm. Για αυτήν την περίπτωση έχουν μεταβεί το τμήμα ανθρωποκτονιών στο Μεσολόγγι. Έχει πάει και ένα τμήμα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το αντίστοιχο τμήμα της τεκμηρίωσης. Παράλληλα υπάρχει και κάποια μαρτυρία πολύ σημαντική που δεν θέλω να πούμε λεπτομέρειες, γιατί ναι, όλα είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή και όπως σας είπα είμαστε σε συνεχή επαφή και με την αδερφή και με την οικογένεια και με τον δικηγόρο της οικογένειας και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Πιστεύω ότι σύντομα θα διελευκανθεί αυτή η υπόθεση. Ναι. Ό,τι και αν έχει κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κάποια στιγμή θα βρεθεί προαπρόπτου και θα αναγκαστεί, παρότι είναι σκληρός άνθρωπος, θα πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Και μάλιστα από τους ανθρώπους που έχω πάρει πληροφορίες, μιλάνε για έναν βίαιο άνθρωπο. Ναι. Mm-hmm. Και στους δύο γάμους του ήταν πάρα πολύ βίαιος, πάρα πολύ. Θα σας μεταφέρω την κουβέντα με κάποιον σε ένα πρατήριο καυσίμων. Mm-hmm. Ο οποίος μου είπε ότι τη δεύτερη γυναίκα του, με την οποία είχαν και μια διαφορά 17 ετών, της φερόταν βία ακόμη και σε δημόσιο χώρο. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σκληρός είναι και πόσο ειρωνικά συμπεριφέρεται. Είναι αυτό που είπε σήμερα ο συνάδελφός σας, ο Γιώργος Σόμπουλος, ότι κάποια στιγμή την ώρα που τον προσήγαγαν κοιτούσε τους δημοσιογράφους ειρωνικά, σαν να έλεγε ότι δεν πρόκειται να βρείτε τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δείχνει σκληρός σε βαθμό που δεν μπορώ να το πιστέψω. Είχα χρόνια να δω τόσο σκληρό άνθρωπο. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν κάποια δεδομένα από κινητά, γιατί μαθαίνουμε από πληροφορίες ότι έχει δημιουργηθεί ένας κλόνος του κινητού του Μπάμπη, του αγνοούμενου, το οποίο δεν έχει βρεθεί το κινητό, αλλά έχει δημιουργηθεί ένας κλόνος και υπάρχουν κάποια δεδομένα ανάκτησης και από το κινητό του Κρεοπόλη. Έχετε εικόνα? Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά. Έχουν ανακτηθεί πάρα πολλά. Υπάρχει κλόνος. Ο Μπάμπης μαζί με τη μία του αδερφή είχε δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, έναν κλόνο με το τηλέφωνο και ο καθένας έβλεπε το κάθε τι. Ένα ντούμπλεξ δηλαδή τηλέφωνο, έτσι. Ένα ντούμπλεξ τηλέφωνο, ναι, ναι. Μια παράλληλη. Ναι, σύνδεση. Αν θέλετε, γραμμή. Οπότε τα εγκληματολογικά εργαστήρια κάνουν ανάκληση σε όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα και ήδη από τα στοιχεία που υπάρχουν,
και από τα μηνύματα φαίνεται καθαρά ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι τελευταίος του Πάμπλη, γνωρίζει πολλά τα οποία επιμελώς θα κρύβει. Και βέβαια μην εκπλαγούμε εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο μέσα στο κάδρο. Για πάμε εδώ τώρα, γιατί ακούω για συλλήψεις το επόμενο διάστημα, όχι για σύλληψη. Έρχονται συλλήψεις. Γι' αυτό σας είπα ότι ναι. Και δούμε ότι υπάρχει και κάποιο άλλο. Συγγενικό του Κρεοπόλη ή... Όχι, δεν ναι. Υπάρχει θέμα συγγένειας. Και βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να πούμε... Ναι. Συνέβησαν διότι ο άτυχος Μπάμπης, θέλω βέβαια να πιστεύω ότι είναι καλά στην υγεία του, αλλά το θεωρώ απίθανο, οξύμορα. Ναι, δυστυχώς. Είμαι μαζί σας. Το έχασε όρος ότι μέχρι την Κυριακή θα είναι τα χρήματά του. Ναι. 7.000. Τσακώθηκαν σε ένα κοινωνικό δίκτυο, υπάρχει κάτι τέτοιο? Ναι, βεβαίως. Πριν την εξαφάνιση. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Μάλιστα. Υπήρχαν και αυτά φαίνονται και σε μηνύματα του Messenger. Στο Messenger. Μάλιστα. Κλείνοντας, τι θα λέγατε απόψε για αυτή την υπόθεση? Είστε αισιόδοξος, είπατε ότι θα διαλευκανθεί όλο αυτό το επόμενο διάστημα. Είμαι αισιόδοξος, βεβαίως είμαι αισιόδοξος. Ευχαριστώ κύριε Τσούκαλη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε γερός πάντα, να είστε καλά. Λοιπόν.